Μπίγκο, ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Χάνατε με 3-1 και 3-3. Πώς βλέπεις τη συνέχεια? Τη συνέχεια αυτή τη στιγμή είναι λίγο δύσκολη. Έχουμε κανένα 2-3 μέρες να το παλέψουμε στις προπονήσεις και πιστεύω χρόνο με το χρόνο θα βρίσκουμε τα πατήματα να μπορούμε να μείνει η ομάδα στην κατηγορία. Θεωρείς ότι το 3-1 ήταν θαύμα που έγινε 3-3 και μπορούσατε να κερδίσετε στο τέλος? Μπορούσαμε, είχαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά δεν τις μεταλλευτήκαμε. Πέρασε τον αγώνα, τώρα να συγχρονιστούμε για τις γιορτές λίγο μια-δύο μέρες και πιστεύω από εβδομάδα θα συνεχίζουμε συνέχεια του ίδιου αγώνα όπως στην αρχή. Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Επίσης, ευχαριστώ. Κύριε Παπαδόπουλε, ένα αποτέλεσμα που θα έλεγα έτσι πως ήταν το σκορ είναι έκπληξη. Όχι ότι δεν είστε καλή ομάδα. Πώς δικαιολογείτε αυτή την ανατροπή, παρόλο να κάνετε και την πλήρη ανατροπή, να κερδίσετε, να φύγετε νικήτρια ομάδα από το μεγάλο ντέρμπι? Πώς είδατε το παιχνίδι? Εντάξει, νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν δύσκολο λόγω των καιρικών συνθηκών. Είχαμε κόντρα τον αέρα. Νομίζω το πήγαμε εκεί που έπρεπε. Δηλαδή τελειώσαμε με ένα σκορ το οποίο μας επέτρεπε το 1-1 να βλέπουμε καλύτερα το δεύτερο ημίχρονο. Δυστυχώς το δεύτερο ημίχρονο ξεκινήσαμε καλά, είχαμε μια κλασική ευκαιρία να πάρουμε γκολ. Τη χάσαμε και από εκεί και πέρα, εκεί που είχαμε η μία του αγώνα και είχαμε τον έλεγχο και το διέδειχε το παιχνίδι ότι θα σκοράρουμε, δυστυχώς σε μια ανυπόλυτη φάση δεχθήκαμε το δεύτερο γκολ. Και σαν να μην έφτανε εκεί, κάπου χάσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μας. Εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος και κατάφερε και προέβαλε και το τρίτο γκολ. Από εκεί και πέρα εμείς δεν το παρατήσαμε το παιχνίδι. Το παλέψαμε, βάλαμε το δεύτερο γκολ, δείξαμε ότι το πιστεύουμε. Είμαστε στον αγωνιστικό χώρο καλύτεροι, πιστεύω, σε αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα. Καταφέραμε να σοφαρίσουμε και ενδεχομένως, αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί στις τελευταίες φορές του αγώνα, θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει και τους τρεις βαθμούς. Είναι σημαντικό αυτό το αποτέλεσμα για την πορεία της ομάδας σας στην κατηγορία, για την παραμονή στην κατηγορία? Σίγουρα είναι σημαντικό, γιατί εμείς παλεύουμε παιχνίδι-παιχνίδι, πρέπει να μαζεύουμε σιγά-σιγά πόντους. Εάν δεν μπορούμε να πάρουμε τους τρεις, πρέπει να παίρνουμε τουλάχιστον έναν βαθμό. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για έναν βαθμό μέσα σε μία έδρα με μία ομάδα η οποία στην ουσία έχει τους ίδιους στόχους με εμάς. Νομίζω ότι είναι μία πολύ τιμή σοβαρή αυτή, πολύ τιμή σοβαρή, που πιστεύω ότι στο τέλος θα μετρήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σταμάτη, ένα παιχνίδι που φαινόταν ότι θα το κερδίσει η Αθλητική Ένωση ΚΟΣ πολύ εύκολα, κόντεψε να μετατραπεί σε εφιάλτη, κόντεψαμε να χάσουμε και το παιχνίδι. Τι συνέβη? Και στα τελευταία λεπτά το 3-1 έγινε 3-3 και παραλίγο να γίνει και 3-4. Δυστυχώς φανήκαμε άτυχοι στα τελευταία λεπτά. Μπορώ να πω ότι η ομάδα όχι ότι επαναπαύτηκε, αλλά ίσως ότι έπεσε από δυνάμεις. Ευτυχώς, όπως είπες, δεν χάσαμε. Συνεχίζουμε για το επόμενο παιχνίδι, το βλέπουμε κάθε παιχνίδι διαφορετικά για να μείνουμε στην κατηγορία που είναι ο στόχος μας. Η ομάδα έκανε στην αρχή, στα 75 λεπτά, έκανε ένα καλό παιχνίδι. Κατάφερε, βάλε 3 γκολ, δημιούργησε πολλές φάσεις. Στο τελευταίο 10 λεπτό, όσο ήταν, εκεί λίγο χαθήκαμε από όπως είδατε κι εσείς και δυστυχώς το πληρώσαμε. Σταμάτη, ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων δεν ευνοεί σε αυτή την αγωνιστική την ΑΕΚΟ. Η Δόξα κέρδισε, η ομάδα της Ρόδου Κλεάνθης πήρε ισοπαλία και είναι μαζί σας στη μάχη για την... και η συνέχεια των 7 αγωνιστικών που απομένουν πολύ δύσκολη. Θεωρείς ότι υπάρχει κίνδυνος να πέσει η ομάδα? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που είμαστε στην οριακή ζώνη, σίγουρα δεν μπορώ να σου πω ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Από την άλλη, εμείς κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι διαφορετικά. Είναι ακόμα στο χέρι μας. Δεν περιμένουμε απλά και τους άλλους. Ευτυχώς είναι ακόμα στο χέρι μας. Να πάμε να κερδίσουμε τον επόμενο παιχνίδι και τα επόμενα που πρέπει να κερδίσουμε και να μείνουμε στην κατηγορία. Ευχαριστώ, Σταμάτη, και σου εύχομαι καλή συνέχεια και σε εσένα και στην ομάδα της ΑΕΚ. Και δικαιούται αυτή η ιστορική ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε που είσαι δίπλα μας. Ευχαριστούμε.